Προχτές είχαμε καλεσμένη την καθηγήτρια του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, την Ελένη Χοντολίδου, που διδάσκει λογοτεχνία και μας μίλησε για το τι διαβάζουν, πόσο διαβάζουν, τι προτιμάνε οι Έλληνες. Οπότε και εμείς σήμερα έχουμε εδώ μαζί μας μια συγγραφέα, μια καλεσμένη, η οποία θα μας μιλήσει για το πρώτο της βιβλίο. Είναι η δική μας εδώ του Ράδιο Έναντι, η Αρσινόη Δελιγιάννη. Καλημέρα, Αρσινόη. Καλημέρα, Ανδρέα. Σε ευχαριστώ για το κάλεσμα στην εκπομπή. Να είσαι καλά. Είναι το πρώτο μου συγγραφικό έργο. Είναι το πρώτο σου βιβλίο, το οποίο έχεις γράψει και έχει τίτλο? Ταξίδι και μίση στη μυστική Ελλάδα. Ταξίδι και μίση στη μυστική Ελλάδα. Καλά, σαν τίτλος σκίζει, θα πω. Έχει ιντριγκάρει το ενδιαφέρον. Είναι πάρα πολύ ο τίτλος πετυχημένος, αλλά πες μας δύο λόγια για το περιεχόμενο του βιβλίου σου. Θα πάμε στο περιεχόμενο όμως να... Ένα λεπτάκι λίγο, ωραία. Λοιπόν, να σου εξηγήσω λιγάκι για τον τίτλο. Ταξίδι και εμεί στη μυστική Ελλάδα. Ο τίτλος δεν είναι τυχαίος. Ο τίτλος βασίζεται σε διάφορα ταξίδια που κάναμε με την Ακαδημία Διαλεκτικών Νόησης, γιατί είμαι συντονίστρια της Ακαδημίας Διαλεκτικών Νόησης. Πηγαίναμε σε διάφορους αρχαιολογικούς τόπους, κυρίως στην Ελλάδα, όπου προσπαθούσαμε να ανακαλύψουμε την ιστορία του τόπου. Να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά για να καταλαβαίνουν και αυτοί μας ακούν. Τι είναι η Ακαδημία Διαλεκτικών Νόησης? Αχ, πολύ μεγάλη συζήτηση τώρα ξεκίνησε, Ανδρέα. Όχι, είμαι έτσι, με δύο λόγια. Πριν 10 περίπου χρόνια, είχαμε κάνει μία συζήτηση με κάποιους ανθρώπους και λέγαμε, μα υπάρχουν διάφορα στο εξωτερικό που μελετάνε πώς εξελίσσεται η τεχνολογία, πώς λέγεται, CERN λέγεται εκεί. Ναι, ναι. Ωραία, πώς εξελίσσεται η τεχνολογία κτλ. Υπάρχει κάτι αντίστοιχο για τον άνθρωπο? Δηλαδή, ο άνθρωπος μπορεί να εξελιχθεί, μπορεί να φτάσει σε ανώτερα επίπεδα αντίληψης, γνώσης, μίησης, και αν ναι, πώς? Και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι έφτασαν σε αυτά τα επίπεδα? Πώς έφτασαν? Έτσι ξεκίνησε η συζήτησή μας. Οπότε μπήκαμε σε μια διαδικασία να ξεκινήσουμε να μελετάμε, να ψάχνουμε, αλλά κυρίως όλα όσα βρίσκουμε να κάνουμε μια διαλεκτική συζήτηση. Και όταν λέμε διαλεκτική συζήτηση, δεν εννοούμε το να επικοινωνούμε απλά αυτά τα οποία βρήκαμε. Εννοούμε πώς μπορούμε να τα συνθέσουμε αυτά που βρήκαμε, έτσι ώστε να πάμε ένα επίπεδο παραπάνω. Μάλιστα. Και αποτέλεσμα λοιπόν των ταξιδιών που έκανες με την εταιρεία αυτή είναι το βιβλίο αυτό. Με την Ακαδημία. Με την Ακαδημία. Γράφτηκε αυτό το βιβλίο, αλλά γράφτηκε σε στυλ μυθιστορήματος. Δηλαδή δεν πρόκειται για ένα απλό μυθιστόρημα. Το ταξίδι και εμείς στη μυστική Ελλάδα είναι μία εξιστόρηση πραγματικών γεγονότων σε συνδυασμό με μυθικά στοιχεία, ενίγματα και γρίφους, όπου ο αναγνώστης καλείται να λύσει στο μαγευτικό ταξίδι στην Ελλάδα του τότε και του σήμερα, έτσι ώστε να μπορεί να είναι συνταξιδιώτης, συνοδοιπόρος σε όλο αυτό, και ο ίδιος να λύσει το μυστήριο της ύπαρξής του και να αναζητήσει τους δικούς του δρόμους προς τη γνώση. Δηλαδή, μετά μέσω των ταξιδιών αυτών που έκανες, για πες μας, ποιους τόπους επισκέφθηκες? Αυτό το βιβλίο είναι κυρίως αφιερωμένο στη Σαμοθράκη. Η Σαμοθράκη είναι ένα υπέροχο νησί. Βέβαια, όπως συνήθως λένε, ή θα πας εκεί και θα ψάχνεις την άλλη μέρα καράβι να φύγεις, ή θα πας και θα το λατρέψεις. Εγώ όταν είχα πρωτοπάει ήμουν από αυτούς που την άλλη μέρα έψαχνα καράβι να φύγω. Τελικά δεν υπήρχε καράβι και έμεινα. Από εκεί και πέρα, τα τελευταία 5 χρόνια, κάθε χρόνο, οπωσδήποτε, όπου και να πάω, είμαι στη Σαμοθράκη. Είναι πολύ έντονη η ζωή εκεί, και όταν λέω ζωή, εννοώ ότι δεν υπάρχει ο θόρυβος της πόλης, το νέφος, υπάρχει οξυγόνο. Γιατί όταν πατάς στη Σαμοθράκη πραγματικά γεμίζεις οξυγόνο. Και όλα αυτά είναι πρωτόγνωρα συναισθήματα, η τόση επαφή με τη φύση, που οι άνθρωποι της πόλης δεν την έχουμε. Και όταν ερχόμαστε σε μια άμεση επαφή μαζί της, περισσότερες φορές μας τρομάζει. Και κρατούσες κάποιες σημειώσεις, δηλαδή, έτσι, πώς βγήκε το βιβλίο, πώς γράφτηκε το βιβλίο? Λοιπόν, εκεί υπήρχαν κάποιες σημειώσεις. Βέβαια, δεν είναι όλες οι σημειώσεις μέσα στο βιβλίο. Και αν είναι, είναι με έναν τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να μην αποκαλύψουμε τα άρρητα. Μην ξεχνάμε, λοιπόν, από τα 147 αδελφικά παραγγέλματα, επιθείας, γράμματα, άρρητα, μη λέγε. Μπορούν να ελεγχθούν τα άρρητα? Εφόσον είναι άρρητα, ωραία, μπορούν να ελεγχθούν? Δεν μπορούν να ελεγχθούν. Οπότε, κατά κάποιον τρόπο, αν προσπαθήσει κάποιος να μιλήσει για τα άρρητα, στην καλύτερη περίπτωση
θα τον κοροϊδέψουν, θα τον γελιοποιήσουν. Στη χειρότερη, θα τον αφανίσουν. Έτσι λοιπόν και οι πρόγονοι μας και καλό είναι να διδασκόμαστε από αυτούς τους ανθρώπους, όπως ο Ισίδωδος, ο Ηράκλητος, αλλά και άλλοι πολλοί, ο Ορφέας. Έκρυψαν υψηλά νοήματα μέσα σε μύθους. Από εκεί και πέρα, το βιβλίο το οποίο έχω γράψει μπορεί να διαβαστεί ως μυθιστόρημα, αλλά για όσοι θέλουν να ταξιδέψουν να πραγματικά και να γίνουν συνοδοιπόροι, θα χρειαστεί να μελετήσουν το βιβλίο, να έχουν δίπλα και ένα σημειωματάριο, έτσι ώστε έννοιες όπως ποιος είναι ο λόγος του Ηράκλητου, ποιος είναι ο Παρμενίδης, ο Εμπεδοκλής, γιατί μας έλεγε ο Εμπεδοκλής, τη γάρ, τη χαλεπή, συναλλίοντες κακότησιν ουδέποτε δηλαίων, αχαίων λοφίσετε θυμών. Τι ήθελε να μας πει με το να νηστεύεται, νηστεύεται κακότης, η κακία προκαλεί βλάβη στα φρένα. Ο Ηράκλητος για το λόγο, ουκ εμού αλλά του λόγου ακούσαντας ομολογήσω φώνες, τι ανταπάντα είναι. Όχι εμένα, αλλά ακούγοντας το λόγο πρέπει να ομολογήσουμε σοφά ότι τα πάντα είναι ένα. Και για να πάμε και στον Πάπυρο στο Δερβαίνη, mm-hmm. που τον έχουμε και στο Αρχαιολογικό Μουσείο, και να πάτε οπωσδήποτε να δείτε τον Πάπυρο. Και λέγεται ότι ανήκει στους ορφικούς. Σε ορφιστές, συγγνώμη. Και μέσα προσπάθησε. Μην φανταστούν ότι είναι κανένας πάπυρος όπως βλέπουμε στις ταινίες. Είναι μικρά, πολύ μικρά κομματάκια από τον πάπυρο που έχουν διασωθεί, ας πούμε. Αλλά έχουν ένα περιεχόμενο, βεβαίως. Έχουν ένα περιεχόμενο στο οποίο αρκετοί μελετητές, τελευταία ήταν γύρω στους 30 και κάτι, δεν θυμάμαι πολύ καλά, προσπάθησαν να το ερμηνεύσουν. Όχι απλά να δώσουν την απόδοση στα mm-hmm. ελληνικά, αλλά την ερμηνεία. Οι ερμηνείες ήταν διαφορετικές. Εκεί φαίνεται και η μαγεία του παπύρου. Δεν αποκαλύπτει το μυστικό. Δεν αποκαλύπτεται ένα μυστικό. Και αυτός που θα προσπαθήσει να το αποκαλύψει δεν το κατάλαβε ποτέ. Όσον αφορά για τα πρόσωπα της ιστορίας. Mm-hmm. Τα πρόσωπα της ιστορίας είναι δύο. Είναι η Αρσινόη. Τυχαίο είναι σύμπτωση. Δεν έχω καμία σχέση εγώ με την Αρσινόη του βιβλίου. Αυτό το κρίνουν και οι αναγνώστες. Για να δούμε. Και ο Ορέστης. Ο Ορέστης βέβαια μπορεί να είναι ένα ή πολλά πρόσωπα, πραγματικό, υπαρκτό, υπαρκτά ή ανύπαρκτο, ανύπαρκτα. Αυτό θα το κρίνουν οι αναγνώσεις. Εγώ πάντως θέλω να ευχαριστήσω τον Ορέστη, όπως και να έχει, είτε είναι υπαρκτός, είτε είναι ανύπαρκτος, που μου εμπιστεύτηκε κάποιες σελίδες μέσα από το προσωπικό του ημερολόγιο. Ξέρεις, Ανδρέα, τα μυστήρια στην Ελλάδα δεν σταμάτησαν ποτέ. Όσο υπάρχει το ανθρώπινο «ον» σε αυτό τον πλανήτη, τα μυστήρια δεν πρόκειται να σταματήσουν, γιατί τα μεγαλύτερα μυστήρια είναι μέσα μας. Ο τίτλος του βιβλίου σου είναι «Ταξίδι και μύηση». Δηλαδή, εκτός από το ταξίδι υπάρχει και μια μύηση στη υπάρχει μυστική Ελλάδα. Φυσικά και υπάρχει μύηση. Φυσικά και υπάρχει μύηση, αλλά τι μύηση υπάρχει. Τι μύηση, λοιπόν, για πες μας. Δεν θα τα πούμε όλα τώρα. Όχι, να το διαβάσουμε. Έχουμε και την παρουσίαση στο βιβλιοπωλείο Ψαράς, φιλικής εταιρείας 39, στη Θεσσαλονίκη. 7 η ώρα το απόγευμα, δηλαδή 30 Οκτωβρίου, στο βιβλιοπωλείο Ψαράς. 7 η ώρα το απόγευμα, φιλικής εταιρείας 39. 7 το απόγευμα θα είμαστε εκεί, για να ταξιδέψουμε μαζί. Mm-hmm. Θέλω όμως εδώ, Ανδρέα, να βρω λίγο το σημείο μέσα από το προσωπικό ημερολόγιο. Να πούμε ότι στην παρουσίαση θα μιλήσεις, θα είσαι εκεί, θα εξηγήσεις ορισμένα πράγματα και βεβαίως θα υπογράψεις και αντίτυπα του βιβλίου σε όποιον θέλει. Φυσικά, φυσικά. Λοιπόν, μέσα από το ημερολόγιο του Ορέστη όταν ήταν 15 χρονών. Mm-hmm. Ένα μικρό γρήγορο απόσπασμα. Βρέθηκα μετέωρο στο κενό όταν τελικά κατάλαβα πως το οικοδόμημα πάνω στο οποίο είχα τοποθετήσει τον εαυτό μου ήταν ψεύτικο και το έσπασα. Προδομένος, θυμωμένος με τον εαυτό μου, αλλά και με όλους. Για αρκετό καιρό έμεινα εκεί στο κενό, να κοιτάζω το κενό μου. Τι νόημα είχαν όλα αυτά, αναρωτήθηκα, γιατί τόσος πόνος, για την αλήθεια. Η αλήθεια είναι ελευθερία. Όμως για ένα καναρίνι που είναι στο κλουβί από τη μέρα που γεννήθηκε και το μόνο που ξέρει είναι το χρώμα, η μυρωδιά, η αίσθηση της φυλακής του, η φυλακή του, γίνει την προέκταση του εαυτού του και ασφάλειά του. Αν ανοίξεις την πόρτα της φυλακής και το απελευθερώσεις, τι πιθανότητες έχει να ζήσει. Η αναζήτηση τροφής δεν θα είναι καθόλου εύκολη. Δεν γνωρίζει τον τρόπο να την αναζητήσει. Κανείς δεν του έχει διδάξει πώς να προφυλαχτεί από τους κινδύνους που καιροφυλακτούν,
πώς να γλιτώσει από τα αρπακτικά και σε μια δυνατή μπόρα που να κρυφτεί. Σαν την ασφάλεια του κλουβιού δεν υπάρχει άλλη. Πίσω, στο κλουβί σου εσύ, στη λύθη μου εγώ. Μάλιστα. Αρσενόη, έτσι μας διάβασε και ένα απόσπασμα εξαιρετικά ενδιαφέρον. Πόσο εύκολο ή δύσκολο ήταν αυτές όλες οι σκέψεις σου να αποτυπωθούν και να γίνουν βιβλίο? Κοίταξε, Ανδρέα, είναι μερικά πράγματα τα οποία... Γιατί από το ρωτάω αυτό, γιατί από το απόσπασμα που μας διάβασες, φαίνεται ότι έχεις αναζητήσεις που λέμε φιλοσοφικές αναζητήσεις και σκέψεις, τις οποίες προσπαθείς να αποτυπώσεις στο χαρτί. Πολύ σωστά. Εκτός αν είναι φιλοσοφικές αναζητήσεις του Ορέστη. Mm-hmm. Ωραία. Δεν είναι εύκολο. Γενικότερα τίποτα δεν είναι εύκολο, αλλά πώς είναι όταν κυοφορείς, εσύ φυσικά δεν ξέρεις, αλλά όταν κυοφορεί η γυναίκα ένα παιδί και έχει αυτό το βάρος μες στην κοιλιά και λες πότε θα βγει να απελευθερωθώ. Κάπως έτσι είναι όταν αρχίζει να δημιουργείται, να κυοφορείται η ιδέα ενός βιβλίου. Είχα φτάσει σε ένα σημείο, εδώ και 4 χρόνια το παιδεύω, Ανδρέα. Το ξεκινούσα και το μετάνιωνα. Δεν ήξερα πώς να τα γράψω όλα αυτά. Με ποιον τρόπο και για ποιον λόγο στην τελική. Μετά από κάποιες σκέψεις, τελικά αποφάσισα να δώσω ένα κομμάτι του εαυτού μου, γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό. Είναι συνήθως τα θεωρούμε παιδιά μας τα έργα μας. Mm-hmm. Γιατί είναι ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της ζωής μας. Οπότε αυτό που περιγράφεις τώρα στο βιβλίο είναι μια πορεία, ας πούμε, πόσων ετών, 4 ετών μας είπες ή και παραπάνω? Δηλαδή τα ταξίδια και οι σκέψεις και όλα αυτά. Τα ταξίδια είναι 10 ετών. Η ιδέα του βιβλίου είναι στα 4 χρόνια με παιδεύει. Το υλικό δηλαδή που χρησιμοποίησες είναι από τα ταξίδια που έχεις κάνει εδώ και μια δεκαετία? Εν μέρη. Uh-huh. Εν μέρη, γιατί είναι αδύνατο να ενσωματωθούν όλα. Γιατί κάπου ο αναγνώστης θα το χάσει. Είπαμε ταξίδι και μίση στη μυστική Ελλάδα και πάμε σιγά σιγά τη μίση. Ένα βήμα κάθε φορά. Ένα βήμα, σιγά σιγά πλησιάζουμε, αμφισβατήν. Πλησιάζουμε, αποστασιοποιούμαστε, προσπαθούμε να διατηρήσουμε το μέτρο, γιατί μέτρον άριστον. Το κυριότερο το οποίο μπορεί να δώσει αυτό εδώ το βιβλίο είναι να μπούμε εμείς σε μια διαδικασία στο εδιζησάμινε με οητών του Ηράκλητου, να κάνουμε μια βαθιά βουτιά μες στον εαυτό μας. Να αναζητήσουμε, γιατί η γνώση δεν είναι έξω από εμάς, Ανδρέα. Η γνώση είναι μέσα μας. Όσα βιβλία και να διαβάσουμε, πολυμαθή είναι ο νου διδάσκει. Η πολυμάθεια δεν μας διδάσκει να έχουμε νου. Μας λέει ο Ηράκλητος σε αυτό το σημείο. Mm-hmm. Αρσενόη, σε ποιο κοινό απευθύνεται το βιβλίο σου? Σε όλους. Α. Σε όλους όσους αναζητάν και ψάχνουν. Για αυτούς που γνωρίζουν την αλήθεια, δεν χρειάζεται να πάρουν το βιβλίο. Mm-hmm. Σε αυτούς που τους αρέσει να αναζητούν, να ψάχνουν, να αμφισβητούν, ναι, το προτείνω. Θα ήταν χρήσιμο, ας πούμε, για ένα παιδί 16 ετών να το διαβάσει? Θα ήταν αρκετά χρήσιμο. Θα ήταν αρκετά χρήσιμο, γιατί μέσα από αυτό θα κάνει τη δική του έρευνα. Για παράδειγμα, μέσα αν διαβάσει την φράση «Ταράτη τους ανθρώπους ούτε πράγματα, αλλά τα περί των πραγμάτων δόγματα», ότι αυτό που μας ταράζει δεν είναι αυτό που συμβαίνει, αλλά η σκέψη για αυτό που πρόκειται να συμβεί, ένα παιδί 16 χρονών, όλα αυτά είναι φόδια. Mm-hmm. Μέσα από αυτή τη ρίση, ύστερα μπορεί να ψάξει να δει ποιος ήταν ο επίκτητος, τι ήταν ο επίκτητος, τι προσέφερε στο χώρο της ψυχολογίας. Οπότε δίνεις εσύ ένα ερέθισμα και για περαιτέρω ανάγνωση κλασικών φιλοσοφικών έργων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Δίνεις κάποιες πληροφορίες και από εκεί πέρα κάποιος μπορεί να μάθει περισσότερα. Θέλω να σε ρωτήσω, βεβαίως, να το γνωρίζουν οι ακροατές μας ότι κάνεις και την εκπομπή κάθε Τρίτη εδώ στο Ράδιο Έναντι στις 5 ώρα τις φιλοσοφικές αναζητήσεις. Πόσα χρόνια ασχολείσαι με τη φιλοσοφία και γενικά την αρχαία ελληνική γραμματεία? Θα σου πω. Λοιπόν, όταν ξεκινάμε κάποια στιγμή φτάνουμε σε μια ηλικία γύρω στα 13-14 μας χρόνια, προσπαθούμε να βρούμε τον εαυτό μας, να αναπλαισιώσουμε, να δούμε γιατί λειτουργεί έτσι ο κόσμος, γιατί ο κόσμος είναι αυτός που είναι.
Γιατί υπάρχει αδικία. Πώς μπορώ εγώ να κρατήσω όμως, να κρατηθώ καθαρός και έξω από αυτό. Το μόνο που μπορείς να μας σώσει είναι η φιλοσοφία. Mm-hmm. Τίποτα άλλο. Οπότε σε αυτούς τους δρόμους της αναζήτησης, ευτυχώς είχε προνοήσει η μητέρα μου και μου είχε μια βιβλιοθήκη με την ελληνική μυθολογία, κλασική λογοτεχνία και αρχαίους Έλληνες φυσικά φιλοσόφους. Και κάθε φορά που τη ρωτούσα κάτι, μου λέει η απάντησή σου είναι κάπου εκεί, ψάξτε. Οπότε αν κάποιος που μας ακούει θέλει να δεν έχει διαβάσει ποτέ φιλοσοφία, θέλει να ασχοληθεί, τι θα του πρότεινες να διαβάζει, εκτός από το βιβλίο σου φυσικά. Να διαβάσει τα πάντα. Να σου διαβάσει όλους. Να στο πω αλλιώς, με τι να ξεκινήσει. Μπορεί να ξεκινήσει, να μην πάμε στην συμπαντική, γιατί υπάρχει και, λοιπόν, να ξεκινήσει με πολύ απλά, με τον, ο Επίκτος είναι πολύ καλός, ο Επίκουρος, ο Πλάτων, ο Αριστοτέλης και να προχωρήσει ύστερα στον Εμπεδοκλή, στους προσοκρατικούς, στον Ηράκλητο, που είναι τα πιο βαθιά νοήματα. Εφόσον λύσει, γιατί πρώτα για να εισέλθουμε στο λόγο, για να εισέλθουμε στο συμπαντικό νου όπως, θα πρέπει να λύσουμε πρώτα τις εσωτερικές μας συγκρούσεις, να γιώσουμε τις αντιθέσεις που έχουμε μέσα μας και από εκεί και πέρα μπορούμε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Θεωρείς ότι, γιατί είπες, ανέφερες κάποια ονόματα τεράστια όπως ο Πλάτων ή ο Αριστοτέλης, θεωρείς ότι είναι προσιτά στον μέσο άνθρωπο να τα διαβάσει αυτά, ή γιατί θεωρείται ότι ίσως είναι για διανοούμενους, για κάτι τέτοια πράγματα? Μα φυσικά, μα φυσικά, δηλαδή ο μέσος άνθρωπος και ένα παιδί του δημοτικού να του διαβάζει τα κείμενα του Πλάτων να τα καταλάβει. Εγώ στον μικρό μου που είναι 5 χρόνια και του διαβάζω τον Όμηρο, μια χαρά τον καταλαβαίνει. Απλά τα έχουν περάσει κάποιοι με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να θεωρούνται ότι πρέπει να ασχολούνται με τη φιλοσοφία ή να διαβάζουν φιλοσοφία μόνο αυτοί οι οποίοι, όπως είπες, είναι διανοούμενοι. Μα μην λέμε τώρα, ο Ηράκλητος ήταν διανοούμενος. Και βεβαίως εσύ έχεις λοιπόν ένα παρελθόν μεγάλο μελέτη της φιλοσοφίας. Έφτασες τώρα στο σημείο να βγάλεις και το δικό σου το βιβλίο. Έχεις κάποια πράγματα στο μυαλό σου, σκέφτεσαι για μελλοντικά βιβλία? Έχεις κάτι να μας πεις? Θα υπάρξουν κι άλλα ταξίδια. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Τόσο του χρόνου το καλοκαίρι πάλι θα είμαστε στη Σαμοθράκη με ταξίδι και εμείς στη Μυστική Ελλάδα, όσο κι άλλες ιστορίες αυτού του ύφους. Μιλάς πάλι για τη Σαμοθράκη. Κάποιο άλλο μέρος της Μυστικής Ελλάδος που σου αρέσει? Φυσικά η Δελφή. Δελφή. Απλά η Σαμοθράκη σου βγάζει κάτι άλλο. Λέω καμιά φορά, έτσι, με τα παιδιά της Ακαδημίας που συζητάμε και μπορούμε να συζητάμε επιτέλους και να εκφραζόμαστε ελεύθερα, χωρίς ο ένας να προσπαθεί να επιβάλλει την άποψή του στον άλλο. Και το πιο ωραίο είναι ότι στην κοινότητα είμαστε ελεύθεροι. Σημαντικό, πολύ σημαντικό αυτό. Όποιος θέλει έρχεται, όποιος θέλει φεύγει. Αλλά έρχεται για να ερευνήσει, για να ψάξει. Αν γνωρίζει, όπως είπαμε, την αλήθεια, πέρα κακό δεν θα προκαλέσει τίποτα άλλο στον εαυτό του. Αυτό που είχαμε βγάλει όλοι μαζί σαν συμπέρασμα είναι ότι στους Δελφούς λούζεσαι με φως. Υπάρχει φως, άπλετο φως. Ειδικά η πηγή της Κασταλίας. Τα νερά συνεχίζουν να τρέχουν ακόμα. Και ο Πόλων, όπως είπαμε, δεν σώπησε ποτέ. Απλά... Για να σε ρωτήσω, ποιο είναι, ας πούμε, το αγαπημένο σου βιβλίο, το οποίο πιστεύεις ότι δεν το αποχωρίζεις ή το έχεις διαβάσει και το έχεις ξαναδιαβάσει αρκετές φορές? Αυτό το οποίο διαβάζω και ξαναδιαβάζω και είναι τελικά ο φιλόσοφος ο οποίος προσπάθησα πραγματικά να τον καταρρύψω, να βρω έστω και ένα λάθος ή κάτι... Και δεν τα κατάφερα και τον μελετά από 15 χρόνων τον Ηράκλητο και κάθε φορά βγάζω κάτι διαφορετικό. Όταν είχα ξεκινήσει να μελετάω Ηράκλητο, δεν καταλάβαινα τι ήταν. Είχα εκνευριστεί. Το άφησα στο σιρτάρι. Κάθε φορά όμως που το μελετούσα, το ξαναμελετούσα, με έβγαζε κάτι διαφορετικό. Λέω, άρα, αυτός ο άνθρωπος έγραψε υψηλά νοήματα μέσα σε απλές φράσεις, ανάλογα στο επίπεδο αντίληψης που είναι ο καθένας. Όταν μας λέει ο Ηράκλητος, κακοί μάρτυρες, ανθρώπος είναι οφθαλμής και ότας, βαρβάρους, ψυχάς, εχόντων, ότι είναι κακοί μάρτυρες και τα αυτιά και τα μάτια των ανθρώπων για αυτούς που έχουν βάρβαρες ψυχές. Δεν υπάρχει μία πραγματικότητα, υπάρχουν πολλές πραγματικότητες.
Να πούμε βεβαίως όμως ότι δεν θα κάνεις παρουσίαση μόνο τη Θεσσαλονίκη του βιβλίου, αλλά και στην Αθήνα. Και στην Αθήνα στις 2 Δεκέμβρη θα με φιλοξενήσουν φίλοι από το Ιουδρόμιο. Mm-hmm. Πολύ ωραία. Τώρα για τις ώρες γύρω στις 7 το απόγευμα, δεν έχουμε βγάλει κάτι επισήμως. Καλά, θα ανακοινωθεί, ναι. Πάντως, λοιπόν, να υπενθυμίσουμε ότι Δευτέρα, 30 Οκτωβρίου, στις 7 η ώρα, στο βιβλιοπωλείο Ψαράς, Φιλικής Εταιρείας 39 στη Θεσσαλονίκη, είναι πολύ εύκολο να το βρει κάποιος, είναι στον δρόμο κάτω από την κεντρική βιβλιοθήκη, θα γίνει παρουσίαση του βιβλίου της Αρσινόης Δελιγιάννη, «Ταξίδι και μοίηση στη μυστική Ελλάδα». Ανδρέα, πριν κλείσουμε, μπορώ να διαβάσω ένα ποίημα? Βεβαίως. Λοιπόν, επίσης, όσοι θέλουν να παραγγείλουν το βιβλίο, μπορούν να απευθυνθούν στις εκδόσεις Αρχίτας και στο τηλέφωνο 22 944 01 833. 22 944 01 833. Πολύ ωραία. Το ποίημα είναι «Κάβυρη». Είναι γραμμένο αφιερωμένο στους Κάβυρους και στη Σαμοθράκη, που τελευταία υπήρξαν πάρα πολλά προβλήματα λόγω της καταιγίδας. Ελπίζω το κράτος να αναλάβει τις ευθύνες του. Κάβυρε, μη φοβάσαι να μιλήσεις και μην ψάχνεις εκλεκτούς. Δεν υπάρχει άλλος χρόνος, κάνε γρήγορα μ' ακούς. Απευθύνσου σε εκείνους που γνωρίζουν πως να ακούν. Δεν φοβούνται για να ψάξουν την αλήθεια τους να βρουν. Να θυμάσαι όμως πάντα πού και πότε σταματάς, διαφορετικά άδικα δίνεις, τον εαυτό σου σπαταλάς. Βρες τον τρόπο για να λύσεις τον αόρατο δεσμό που σε φυλάκισαν οι άθλοι όταν ήσουν αμωρό. Μη χαθείς μέσα στην πλάνη, στο εγώ του εαυτού και πιστέψεις ότι είσαι ο εκλεκτός του ουρανού. Το τι ύβρις θα σε ψάξει, πίστεψε με θα σε βρει. Τα φτερά σου θα τα κόψει, το εγώ σου θα χαθεί. Μα μαζί με αυτό θα χάσεις το αόρατο κλειδί που ανοίγει την καρδιά σου και στη γνώση οδηγεί. Όλα αυτά να τα θυμάσαι, γιατί τα πέρασα κι εγώ. Τα φτερά μου είχα χάσει και τα βρήκα κάπου εδώ. Κάπου εδώ, στη Σαμοθράκη, στο μεγάλο ιερό, υπάρχουν φύλακες ανθρώπων. Κάβυρους, τους λέω εγώ. Συγχαρητήρια, Αρσινόη. Να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία στο βιβλίο σου, καλή επιτυχία στην παρουσίαση στις 30 Οκτωβρίου και βεβαίως ανανεώνεις εσύ το ραντεβού σου την Τρίτη στις 5 ώρα. Με ποιον καλεσμένο αυτή τη φορά? Είναι ένα θέμα που μας αφορά όλους, γιατί και αυτό το είχαν προνοήσει οι προγόνοι μας. Ο Πλούταρχος, περί του μη δανείζεστε, και θα είναι καλεσμένος μας ο κύριος Λαθύρης. Πολύ ωραία. Αρσινόη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την παρουσία σου. Να είσαι καλά, Ανδρέα, και εγώ σε ευχαριστώ. And I won't fall for that, but don't you understand?